Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Διπλός μποναμάς περιμένει τους συνταξιούχους στην περίοδο των εορτών, καθώς εκτός από το περίφημο κοινωνικό μέρισμα που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 900 ευρώ, η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους έως και 1.400 ευρώ που τους παρακρατήθηκαν παράνομα από λανθασμένο υπολογισμό των εισφορών υπέρ ΕΟΠΗ. Τα ποσά των επιστροφών αναμένεται να δοθούν με την σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη Νοεμβρίου. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, αναμένεται να κυμανθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2018. Παρά τις συζητήσεις για αλλαγές στον υπολογισμό των τελών που θα έφεραν ενδεχομένως και ελαφρύνσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όλα δείχνουν τελικά, τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα. Μικρές μεταβολές θα υπάρξουν για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως η Πολύτεχνη και τα ΜΕΑ. Η ανάρτησή τους αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, όπως πάντα, την 31η Δεκεμβρίου. Μπορεί η κρίση να οδήγησε σε λουκέτο δεκάδες εταιρείες στην χώρα μας, υπήρξαν όμως και κάποιες που η κρίση τις έκανε να γιγαντωθούν τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων. Εταιρείες όπως η Μέγα Γύρος με προϊόντα ψητοπολίου, η Drops Laundry, η ελληνική αλυσίδα στεγνοκαθαριστηρίων, η εταιρεία Σαράντης, η ελληνική βιομηχανία Μέγα με τα γνωστά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, η Τσιπίτα, κατάφεραν να ξεπεράσουν το σκόπελο της κρίσης και να διευρύνουν τα μερίδια αγοράς τους, να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να εκτοξεύσουν τα κέρδη τους. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτη τιμών κυμαίνει σε 7,87 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,44% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.